Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα το άφηνα σχολίαστο γιατί το βρήκα πολύ ευτελές ως επιχείρημα. Επειδή όμως το χρησιμοποίησαν πολλοί συνάδελφοι και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και φαίνεται ότι αποτελεί το νέο αφήγημά σας ελείψη κάποιου άλλου, το οποίο έτσι συνέχει το αραγές από το 2012, βεβαίως μέτωπο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, Δημοκρατική Συμπαράταξη πλέον. Ας κάνω λοιπόν ένα σχόλιο, ας μου επιτρέψετε. Και επιτρέψτε μου να το εκφράσω κάπως φιλοσοφικό το τρόπο. Μάθαμε λοιπόν σήμερα ένα νέο αξιολογικό κριτήριο θεμελίωσης δικαιϊκών κρίσεων. Μάθαμε σήμερα ένα νέο κριτήριο αποτίμησης της ορθότητας ή της μη ορθότητας ενός άρθρου, μιας διάταξης, ενός νομοσχεδίου. Θα πίστευε λοιπόν κάποιος ότι αυτό το κριτήριο θα ήταν, παραδείγματος χάρη, κατά πόσον ένας νόμος ωφελεί το κοινωνικό σύνολο ή κατά πόσον ένας νόμος υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Και μας λέει εν χορό η Νέα Δημοκρατία και η Δημοκρατική Συμπαράταξη ότι το εφ' εξής, το κριτήριό της, εάν θα ψηφίζει κατά εναντίον ενός νόμου, θα είναι ένα και μοναδικό. Κατά πόσον αυτός ο νόμος θα την χάνει συμφωνίας ή συνένεσης μεταξύ των συγκυβερνητών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Οποία σοβαρότης έτσι ασκείτε εσείς νομοθετική εξουσία? Με αυτά τα κριτήρια ψηφίζετε νόμους του κράτους, νόμους που εφαρμόζονται στον ελληνικό λαό? Αυτά είναι τα κριτήριά σας. Και μας κουνάτε και το δάχτυλο, ότι ζητούμε τη συνένεσή σας ή την ψήφο σας. Ποιος σας ζήτησε την ψήφο σας, ποιος σας ζήτησε τη συνένεσή σας? Την ψήφο σας δεν σας τη ζητάμε. Παρ' όλα αυτά, σας ζητούμε να εκφέρετε γνώμη και να εκφράσετε τη θέση σας για τις τροπολογίες, για το νομοσχέδιο. Και εισέρχομαι τώρα στο κύριο μέρος του νομοσχεδίου και θα μου επιτρέψετε να πω και δύο λόγια για κάποιες από τις τροπολογίες. Λοιπόν, καταρχάς συζητούμε σήμερα την ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία μιας οδηγίας, η οποία σύμφωνα με την ορολογία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλείται Ευρωπαϊκός Πυλώνας Δικαιοσύνης, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο εν λόγω πυλώνας μπορεί να οδηγήσει σε κοινή αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα. Πρόκειται βεβαίως για μια διαδικασία αμφίσιμη, που ευλόγως προκάλεσε και κάποιες ενστάσεις. Ενστάσεις που άπτονται της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, των κοινωνικών ελευθεριών, αλλά και του πυρήνα του εθνικού κράτους και της κυριαρχίας του σε κάποιους νευραλγικούς τομείς, όπως είναι αυτή της δικαιοσύνης και της εσωτερικής ασφάλειας. Εισάγοντας μια κοινή δικαστική μέθοδο αυτή της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας στις δικαστικές υποθέσεις, η ενσωμάτωση αποσκοπεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ, παρόλα αυτά, ότι έχει διεξαχθεί μια αναλυτική και γόνιμη συζήτηση κατά τη διάρκεια της νομοτεχνικής επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή και το Υπουργείο επεξήγησε επιμέρους εφαρμοστικές πρόνοιες σε σχέση με την προαναφερθήσα προβληματική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάποιες τροπολογίες, ξεκινώντας από αυτή που αναφέρεται στην αξιολόγηση στο δημόσιο. Το τελευταίο πράγμα το οποίο πρέπει να κατηγορήσετε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι για το ότι δημιούργησε πελατειακό κράτος ή διότι έκανε διορισμούς ρουσφετολογικούς στο δημόσιο. Οι κυβερνήσεις που δημιούργησαν το πελατειακό κράτος και τις τερατογενέσεις του, ήτι ένα απολύτως δυσκίνητο και ανορθολογικό δημόσιο, ένα δημόσιο τρόπαιο και λάφυρο των πολιτικών και όχι του πολίτη, όταν ενέσκυψε η κρίση, απάντησαν στην κρίση με την κήρυξη ενός εργασιακού πολέμου. Ποιος ήταν αυτός? Να θυμίσουμε μερικά πράγματα. Απολύσεις, διαθεσιμότητες, κατάργηση του τεκμηρίου της αθότητας στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, του τεστ κοινωνικός αυτοματισμός και διάλυση του κοινωνικού κράτους.
Τι κάναμε εμείς? Επαναφέραμε την εργασιακή ειρήνη και αποκαταστήσαμε την αξιοπρέπεια των υπαλλήλων, το κύρος των υπηρεσιών, αλλά και την αξιοκρατία της επιλογής των προϊσταμένων με το 4369 του 16, που προέβλεπε τη δημιουργία Μητρώου Επιτελικών Στελεχών. Το πνεύμα των νομοθετικών πρωτοβουλειών για ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιας διοίκησης της χώρας δεν διαπνέεται από μεσαιωνικό τιμωρητικό χαρακτήρα των κατ' επίφαση αξιολογήσεων του νόμου Μητσοτάκη. Δεν είναι ανθρωποδιοκτικό, είναι ανθρωποκεντρικό. Δεν τιμωρεί, βελτιώνει. Εμφορείται από τις αρχές της κοινωνικής λογοδοσίας και της συμμετοχικής δημοκρατίας. Και βεβαίως δεν λειτουργεί ως πρόσχημα απολύσεων ή ως το άλοθη για να εκχωρηθούν αρμοδιότητες της πολιτείας στους ιδιώτες. Εισέρχομαι τώρα στην επόμενη τροπολογία που αφορά το θέμα της αποσυμφόρησης των φυλακών. Τα είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Θα ήταν κοινοτοπία να επαναλάβω ότι ο υπερπληθυσμός των ελληνικών φυλακών αποτελεί τροχοπέδι στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων. Θα ήταν επίσης κοινοτοπία να πω ότι σε πολλούς τομείς ο ελληνικός ποινικός κώδικας είναι εξαιρετικά αυστηρός σε σχέση με τις ποινές, οι οποίες σε ορισμένες φορές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμη και ως εξοντοτικές. Για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό ποινών ισόβιας κάθειρξης στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν οι παρεμβάσεις για την απόλυση πόρους λειτουργούν με θετικό τρόπο και για το σοφρονιστικό σύστημα και για το κοινωνικό σύνολο. Ένα από τα πρώτα νομοθετήματα αυτής της κυβέρνησης ήταν ο νόμος για την αποσυμφόρηση των φυλακών, ο νόμος Παρασκευόπουλου, όπως ήθιστε να το αποκαλούμε. Και το κράτος δικαίου, οι αρχές του νεωτερικού πολιτισμού από την εποχή του Τσέζαρε Μπεκαρία ερμηνεύουν τη δικαιοσύνη ως σοφρονισμό και βεβαίως υπερβαίνουν την ανταποδοτική της διάσταση που αποτυπώνεται στο οφθαλμός εναντίον οφθαλμού. Ο ποινικός κολασμός, θωρακισμένος με ηθικές και ανθρωπιστικές αρχές, δεν εκδικείται. Το αντίθετο, αποτρέπει μελλοντικές εκδηλώσεις εγκληματικής συμπεριφοράς. Ο νόμος που είχαμε ψηφίσει τότε μας υπενθύμισε ότι οι φυλακές δεν είναι αποθήκες ανθρώπων και οι κρατούμενοι δεν είναι αόρατοι άνθρωποι σκιές χωρίς δικαιώματα που θα πρέπει να φτάσουν στο έσχατο όριο της βιολογικής τους υπόστασης. Και επιτρέψτε μου να κάνω μνία, διότι το πνεύμα αυτού του νόμου το κρατούμε, το φιλούμε ως κόρη οφθαλμού, και επιτρέψτε μου μία μνία σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στη μεγάλη συμβόλη τότε αυτού του νομοσχεδίου που συνίστατο στην κατάργηση των κολαστηρίων, επειδή ακούσαμε πολλά πριν από συναδέλφους αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην κατάργηση των διαβόητων φυλακών τύπου Γ, που σαφέστατα διέπονταν από τη λογική εξόντωσης των κρατουμένων. Η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, για την οποία είμαστε υπερήφανοι, ισοδυναμεί με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, με την αποκατάσταση της ισότητας και της αναλογικότητας, των καταστατικών δηλαδή αρχών ενός κράτους δικαίου. Βεβαίως, οι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης μας έχετε δηλώσει ότι θα θέλατε να επανέλθουν αυτές οι φυλακές. Διότι φαίνεται ότι εσείς που δεν τρέφετε αυταπάτες, όπως μας είπε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες, διότι τούτο αντίκειται άλλωστε στην ανθρώπινη φύση, δεν θα θέλατε μόνο την αριστερά παρένθεση, θα θέλετε και όλο τον ευρωπαϊκό δικαιϊκό πολιτισμό παρένθεση. Θα θέλατε και το διαφωτισμό παρένθεση και τις μεγάλες διακηρύξεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη που γέννησε. Μας τα είπατε φθαρσώς πριν, δεν χρειάζεται και με διακόπτετε. Θέλετε παρένθεση
θέση το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Οι νόμοι της φύσης, κύριε συνάδελφε, δεν εφαρμόζονται στην κοινωνία. Παρακαλώ, και αν συμβεί αυτό, τότε τα προνεωτερικά σας σχήματα θα συμπορευθούν με τις ακραίες νεοφιλελεύθερες δοξασίες της πλήρους απορρίθμισης της εργασίας, της ιδιωτικοποίησης της παιδείας. Μας είπατε ακόμα να εκχωρηθεί και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε ιδιώτες. Και ξέρετε κάτι, οι μαθητές δεν είναι πελάτες. Η δημόσια και η δωρεάν παιδεία, για την πρόσφυση της οποίας δόθηκαν μεγάλοι αγώνες σε τούτο τον τόπο, συνώνυμοι της δημοκρατίας, δεν είναι κρατικά μονοπόλια που φράζουν το δρόμο στους επιχειρηματίες, και οι επενδύσεις που μας κουνάτε το δάχτυλο δεν ταυτίζονται με τη λαϊλασία της φύσης και του δημόσιου πλούτου. Η χώρα δεν είναι μπανανία και ο ευρωπαϊσμός, μένουμε Ευρώπη, εις τον οποίο ομνύεται, δεν είναι αποικιοκρατικού τύπου Eldorado Gold. Ευρωπαϊσμός και επενδύσεις χωρίς κανόνες και όρους προστασίας της φύσης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι οξύμορον. Αλλά αυτό είναι το πρόγραμμά σας, το καταλάβαμε και σήμερα από την Ολομέλεια. Καταστολή, ξύλο, απολύσεις και πλήρης ταύτιση με τους εκπροσώπους των φαντς που λαιλατούν και ερημώνουν χώρες. Ο κοινωνικός δαρβινισμός του νεοφιλελευθερισμού που προσφάτως προσπέρασε τρεις αιώνες διαφωτισμού και πλαστογραφεί την ιστορία ερήμην των μεγάλων κοινωνικών αγώνων. Σας ευχαριστώ.